Μπάχαλο με τα τεστ του ΣΤΕΙ των μαθητών. 20 συνεργεία δεν εμφανίστηκαν ποτέ στα προκαθορισμένα κέντρα δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα οι γονείς να τρέχουν να βρουν άλλα σημεία για να υποβληθούν τα παιδιά τους σε εξέταση και να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο. Έχουμε λάβει παράπονα σχεδόν από όλες τις επαρχίες. Σήμερα σε πολλά δημοτικά της Λεμεσού που ήταν σταθερά σημεία τεστ του ΣΤΕΙ και συμπεριλαμβάνονταν και στην σχετική ανακοίνωση για σήμερα, τα συνεργεία δεν εμφανίστηκαν. Πολλή ταλαιπωρία για τα παιδιά, τους γονείς και τα σχολεία. Υπουργείο Υγείας, απαράδεκτη κατάσταση. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξαν περιπτώσεις γονέων οι οποίοι ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή ότι έπρεπε να μεταβούν σε άλλο σημείο και όταν έφτασαν εκεί η διαδικασία είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μαθητές του μουσικού σχολείου με τσάντα και όργανα επόμου περιμένουν για το τεστ του ΣΤΕΙ στο e-school με άλλα 200 παιδιά. Δεν πήγε ποτέ κανείς. Μας ειδοποιούν να πάνε στο Περνέρα. Μέχρι να φτάσουν τα παιδιά, το κλιμάκιο έφυγε. Τώρα ψάχνουν φαρμακεία στην περιοχή για Rapid. Αν είναι να μην εμφανίζονται οι μονάδες στα σχολεία στην ώρα τους και να κρατούν οι γονείς τα παιδιά και να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο για να κάνουν τεστ για να τα φέρουν στο σχολείο, τότε άδικα η αναστάτωση. Στο γεγονός ότι αρκετοί δειγματολήπτες εντοπίστηκαν θετικοί ή δηλώθηκαν ως επαφές, αποδίδει την ταλαιπωρία το Υπουργείο Υγείας. Και εκεί έπρεπε να πάρθει σημαντική απόφαση. Αν δηλαδή θα έπρεπε οι στενές επαφές να σπεύσουν στα σχολεία και να υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδώσουν. Το σημαντικό είναι να μην αφήναμε έστω και να υπάρχει και ένα 100% μια πιθανότητα να υπάρχει οποιαδήποτε διασπορά. Σύμφωνα με τον κύριο Αθανασίου, τα άτομα που στελεχώνουν τις μονάδες δειγματοληψίας υποβάλλονται κάθε πρωί σε εξέταση και μερικοί εξ αυτών εντοπίστηκαν σήμερα θετικοί. Άρα έπρεπε άμεσα να υπάρχει δράση. Και η άμεση δράση από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν να ενημερωθούν κάποια άλλα σημεία τα οποία έσπευσαν στα επηρεαζόμενα σχολεία για να εξυπηρετήσουν με καθυστέρηση μαθητές και γονείς. Αυτές ήταν οι δύο επιλογές, να γίνει ενημέρωση και να υπάρχει προτροπή των μαθητών ή των γονέων να μεταβούν σε άλλα σημεία, σε άλλα σχολεία για να υποβληθούν σε εξέταση, ενώ σε κάποια άλλα σημεία έσπευσαν άλλες κινητές μονάδες. Καταβάλλονται προσπάθειες να μην υπάρξει ξανά πρόβλημα, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. Στόχος μας είναι, εάν συμφωνήσουμε σήμερα στη σύσκεψη που θα έχουμε, είναι σε όλα τα σχολεία σε όλες τις πόλεις να υπάρχουν σημεία δειγματοληψίας rapid test, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Στο πλαίσιο του Test to Stay, εξετάστηκαν σήμερα 5.103 μαθητές, εκ των οποίων οι 74 εντοπίστηκαν θετικοί.